Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι εδώ απόψε με την Αδαμαντία. Είσαι Αδαμαντή ή Αδαμαντίνη. Αδαμαντίνη, αλλά μου Για, φοράζεται. Η Αδαμαντίνη Γκίκα. Γεια σου Αδαμαντίνη, τι κάνεις. Γεια σας, καλά είμαι εσείς. Τι σου με λένε να πάθεις. Λοιπόν, η Αδαμαντίνη, <laughs> η, η Αδαμαντίνη Γκίκα είναι μια τελειόφυτη φοιτήτρια στο πάντιο, στο τμήμα ψυχολογία. Καλά, τα λέω. Αν κάνω κάτι λάθο, γιατί τη... με τι ονομασίε να με διορθώσει, Αδαμαντίνη μου, η οποία μου στείλε σήμερα στο Instagram ότι ε, παρακολουθεί τα βιντεάκια στο κανάλι μας, ότι έχει διαβάσει τα βιβλία μου κλπ. Θα διαβάσω ακριβώς τι μου έγραψες, έτσι, για να, γιατί εμείς εδώ στο κανάλι είμαστε πολύ... Ε, <σχελίδε> το ξέρεις πώς είμαστε, λοιπόν. <σχελίδε> Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα, εντάξει, Καλά λόγια. Λοιπόν, είμαι τη ψυχολογία και διεξάγω έρευνα με θέμα ο αυτοστιγματισμός και η ψυχική ευημερία σε άτομα με ψυχική ασθένεια. Εντάξει, δεν χρησιμοποιήσω τον όρο ψυχική διαταραχή, Ε. ε στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται και έτσι. Okay. Ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι δυνατόν και χωρίς να θέλω να παρέμβω στο περιεχόμενο της σελίδας σας μήπω θα υπήρχε η δυνατότητα να κοινοποιήσετε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σημείωση η έρευνα αφορά άτομα άνω των 18 ετών που έχουν διαγνωστεί με κάποια ψυχική διαταραχή. Αν σα ενδιαφέρει να τσεκάρετε το ερωτηματολόγιο μου, είναι το εξή. Και μου στέλνει η Αδαμαντίνη το ερωτηματολόγιο. Και εγώ το ανοίγω. Και το συμπλήρωσα. Και τώρα θα σας διαβάσω τις ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο. Και κατενθουσιάστηκα και της είπα, κόρη, mm -hmm. της είπα να κάνουμε ένα βίντεο, να παρουσιάσουμε τις ερωτήσεις από το, από το ερωτηματολόγιο σου και το ερωτηματολόγιο σου στον κόσμο από το κανάλι και όσοι θέλουν να μπουν μέσα να το συμπληρώσουν, στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω αυτό το σύνδεσμο που μου στείλες. Εντάξει. Αυτό ο σύνδεσμο ανοί, ανοί, ανοίγει σε μια σελίδα που έχει ένα. είναι Google Document αυτό, ε. Ναι, ναι, Google ναι. document που λέει Αυτοστιγματισμό και ψυχική ευημερία σε άτομα με ψυχική νόσο, ο ρόλο τη αυτοσυμπόνια και συνειδητότητα. Μου άρεσε πάρα πολύ το ερωτηματολογείο σου, γι' αυτό θέλω να κάνουμε το βίντεο και για να σε βοηθήσουμε γιατί το, με το να συμμετέχουμε στην έρευνα της Αδαμαντίνης βοηθάμε την Αδαμαντίνη με τη διπλωματική της εργασία αλλά βοηθάμε και εμάς τους ιδίους γιατί αυτές οι ερωτήσεις που τις συμπλήρωσα και εγώ μου έδωσαν αρκετή... Πώς να το πω στα ελληνικά ξε, με, με, αφού με παρακολουθείς με ξέρεις κόρη Αδαμαντίνη ότι διαβαζω αγγλικά και μεταφράζω ελληνικά σκεφτόμαι... <laughs> σε μια διαδικασία ενδοσκόπηση. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα βάζω το ηλεκτρονικό. Το... Ο, για να το κάνω αυτό, πρέπει να βάλω το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο για να το κάνω αυτό. Οκ. Okay. Αυτό είναι μέσω Google Forms και για να μπορέσει να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, ουσιαστικά ζητάει ένα email. Μπορείτε να μην βάλετε το δικό σας, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε, ένα, δύο, τρία παπάκι, απλά να το πάρει και να σας πετάξει στην... Α, δεν είναι ανάγκη να βάλεις το email σου. Όχι, όχι, γράψτε ανώνυμος παπάκι, hotmail. οκ. Είδε γιατί έπρεπε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ θα γράψω συνεξαρτόμενη. Γράψτε ό,τι σας βγαίνει. Εγώ γράφω αυτό το email, συνεξαρτόμενη, παπάκι. Gmail, Gmail είπε. Ε. Άρα το παίρνει. Okay, Οκ, παίρνει. Λοιπόν. Ναι, ναι. Μετά έχει ένα ερώτημα. Έχω λάβει γνώση σχετικά με την παρούσα έρευνα. Του στόχου τη, την ανώνυμη συμμετοχή μου και την αξιοποίηση των απαντήσεών μου και συνενώ να συμμετέχω θελοντικά. Λοιπόν, πριν να συνενέσω, θέλω να μου εξηγήσει. Να μου δώσει γνώση για την παρούσα έρευνα, τι στόχου έχει, ότι όντω είναι ανώνυμη συμμετοχή και πώ θα αξιοποιηθούν απαντήσει μου. Για να oh. απαντήσω ναι. Δεν πατάω ναι, δεν μου πει. Ε, εντάξει, ναι. <laughs> τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα. Δεν αναγράφεται πουθενά τα όνοματά σα, ούτε υπάρχουν στην αρχή κάποια δημογραφικά στοιχεία, άντρα, γυναίκα, ηλικία, ε, μορφωτικό επίπεδο κτλ. Υπάρχουν και, υπάρχει μια σελίδα που αφορά τα στοιχεία της ψυχικής νόσου. Θα συζητηθεί δηλαδή να σημειώσετε ποια είναι η διαγνωστική... Τι δι... και... διάγνωση μας έχει γίνει ρε παιδί μου. Ακριβώ. Σε ποια yeah. καταληπτική καταθλιπτική διαταραχή κτλ. Ο καθένα ξέρει. Ε, θα το συμπληρώσουμε τώρα μαζί και θα πούμε και τι δικέ μου διαγνώσει. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, τέλεια, λοιπόν. Το... Και σε τι θα αξιοποιήσετε αυτά τα στοιχεία, Δαμαντίνη μου. Ε, ουσιαστικά αυτή η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο πτυχιακή εργασία. Ε, προ... Θε όμω να κάνει μετά και κάτι σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ε, εννοείται πω. Θα... Αν το βλέπω στα μάτια σου και το βλέπω και, στη... <laughs> και στο... και στο εγγραφό σου. Ναι. Ακριβώ και λέει ότι επειδή προσανατολίζομαι προ το κλινικό τομέα, να ε, είναι ο πληθυσμό μου άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με κάποια ψυχική ασθένεια. Δεν μου λε, Σάδα Μαντίνη, υπάρχει μεταπτυχιακό κλινική ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το Πάντιο δεν υπάρχει, υπάρχει στο Καποδιστυριακό, ε, στο Απιθύτα. Μάλιστα, λέει. στο Αριστοτέλειο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω αυτά τα δύο είναι σε δημόσια okay. στην Ελλάδα. Okay. Mm. Άρα, έχει αυτέ τι δύο επιλογέ. Θα πας σε δημόσιο είτε να δώσει εξετάσει για το μεταπτυχιακό τη κλινική ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή στο ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό, mm. ή, ή μπορεί να σκεφτεί και υπάρχουν mm. και άλλε επιλογέ. Ναι. Mm. Ε, έλα να σου πω είναι πολύ καλή η Ολλανδία. Είναι η κόρη μου στην Ολλανδία. Έχει κάνει εκεί το master τη. Υπάρχουν αγγλόφωνα πανεπιστήμια, δεν ξέρουμε τα αγγλικά πώ τα πα. Που είναι αρκετά, αρκετά Καλά και τα δίδαχτρα. Δεν είναι τόσο πολύ ψηλά όσο στην Αγγλία πλέον. Εντάξει, υπάρχουν πολλές, πολλές επιλογές. Και στην Κύπρο υπάρχουν μεταπτυχιακά κλινικής ψυχολογίας. Το έχω δει, το έχω δει. Το έχω Οχις δει. Όλα είναι η αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, άρα εμείς που θα συμπληρώσουμε τώρα τα στοιχεία μας, λες ότι είναι εντελώς ανώνυμη η έρευνα και τα στοιχεία αυτά θα τα χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις κάποια συμπεράσματα... Ε. Α, τα οποία θα είναι στη διπλωματική σου εργασία. Λοιπόν. Αν θέλετε μπορούμε να, να μιλήσουμε λίγο για τις έννοιες του ρυθμοτολογίου, να σας πω λίγα πράγματα για να γνωρίζουμε. Βεβαίως, αφού θα τα πούμε και θα πάρουμε μία-μία. Ναι. ναι, άρα εγώ έχω ενημερωθεί τώρα. Πατάω ναι, πάω στο επόμενο. Έχετε διαγνωστεί με κάποια ψυχική νόσο, μόνο με μία. Ναι. <ΣΣΣ> <laughs> Γιατί δεν χρησιμοποιείτε βρε τον όρο διαταραχή. Ρο... Μπορεί να το συζητήσει με τον καθηγητή σου, έγινε να βάλει διαταραχή αντί νόσο. Η νόσο είναι Ναι, okay, οκ, το... θα το συζητήσω. Εφόσον ο καθηγητή, όπω μου είπε, είναι και ο εισηγητή τη θετική ψυχολογία στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη ότι θα, θα είναι θετικό σε αυτή τη, ναι, ναι, ναι. τη διατύπωση. Βγάλε τη λέξη, άμα θε. Ε, με πολύ αγάπη στο λέω. Νομίζω ότι είναι παρόμοια η ασθένεια με την νόσο σαν έννοιες. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, ας πούμε, δεν θα τις Όχι, ξέρω. Όχι, ούτε ασθένεια, ούτε νόσο, διαταραχή. Ναι. Όχι και έχει και ναι. ασθένεια, νόσο. Η διαταραχή είναι πιο... Είναι πιο, Πώς να το πω... Είναι πιο απενοχοποιητική, αφού ασχολούμαστε και με τον στιγματισμό. Ας μην στιγματίζουμε εμείς. Ε, πες μας ποιος είναι ο καθηγητής που βλέπει την εργασία σου. Ε, ο κύριος Σταλίκας Αναστάσιος. Και ε, πες μου λίγα για αυτόν όπως μου είπες δεν τον γνωρίζω, αλλά χάρηκα που μου είπες. Είναι, ε, ε, για τα... είναι κλινικός ψυχολόγος, ε, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Είναι ουσιαστικά εκείνο ο οποίος σπούδασε θετική ψυχολογία στο εξωτερικό. Ήρθε στην Ελλάδα, δημιούργησε την εταιρεία που ήταν ουσιαστικά η πρώτη εταιρεία. Δεν υπήρχε ε, εδώ πέρα η έννοια τη θετική ψυχολογία και πλέον έχει δημιουργήσει αυτήν την εταιρεία όπου μπορεί να άνθρωποι να εκπαιδευτούν. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σεμινάρια, εξάμεινα, ενό έτου και γίνεται απίστευτη δουλειά. Μάλιστα. μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ερωτηματολόγιο. Ναι. Έχετε διαγνωστεί με κάποια ψυχική διαταραχή, στο αλλάζω εγώ. Ναι. Αν σε ποιάς κατηγορίες ψυχικών διαταραχών ανήκει. Δηλαδή, ποια είναι η διάγνωση και οι διαγνώσεις που έχετε λάβει. Εγώ, για παράδειγμα, εγώ θα γράψω καταθλιπτική, κατάθλιψη. Θα γράψω κατάθλιψη. στα ελληνικά όμως, κατάθλιψη. Αγχώδης διαταραχή. Ναι, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή είχα σε κάποια φάση. Και είχα επίση και διαταραχή πανικού. Ή έχω ακόμη γιατί παίρνω τη θεραπεία, κάνω ψυχοθεραπεία και παίρνω τα αντικαταθλιπτικά. Οπότε σίγουρα η κατάθλιψη, άμα σταματήσω, σίγουρα θα επανέλθει γιατί το, δοκιμά... <laughs> το δοκιμάσαμε αυτό πέρσι και πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, ποια ήταν η περίοδο έναρξη τη νόσου εδώ, μην στα πούμε τη διαταραχή. Λόγου χάρη πριν από δύο χρόνια, εμένα ήταν το 2007 που είχα πάθει διαρχήση με τι κρίσει πανικού, που σημαίνει 2007-2023, 16 χρόνια. 16 χρόνια. Διαγνωσμένη, τα προηγούμενα ήμουν αδιάγνωστη. Έχετε νοσηλευτεί ποτέ, εδώ που ρωτάς αν έχετε νοσηλευτεί ποτέ, εννοείς σε ψυχιατρική κλινική. Ε. Όποιο έχει νοσηλευτεί θα βάλει ναι. Όποιο δεν έχει νοσηλευτεί θα βάλει όχι. Mm. Αν ναι, πόσε φορέ έχετε νοσηλευτεί, ο καθένα όσε φορέ έχει νοσηλευτεί. Αν είχατε νοσηλευτεί, η νοσηλεία σα ήταν εκούσια, δηλαδή με τη θέλησή σας, ή ακούσια, χωρίς τη θέλησή σας. Λοιπόν, την παρούσα χρονική στιγμή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και τα δύο, τίποτα από τα δύο. Εγώ, παρα, εγώ λαμβάνω και τα δύο. Τι φίλο έχετε, την τελευταία φορά που έλεγξε μου γυναίκα. Τι ηλικία είστε, εγώ με 48. Τι οικογενειακή κατάσταση, άγαμους, άγαμη, έγγαμο, έγαμη, συζήτη, διαζευγμένο, διαζευγμένη. Γιατί δεν βάλει διαζευγμένο, μόνο άντρε Διόρθωσε το κείμενο. Έχετε παιδιά. Ναι, έχουμε. Όποιο έχει ναι θα βάλει ναι, όποιο δεν έχει όχι. Ποιο είναι το ανώτερο εκπαιδευτικό σα επίπεδο, αποφύτω δημοτικού, αποφύτω γυμνασίου, αποφύτω ηλικία, αποφύτω η ΕΚΑ, η ΤΕΗ, μεταπτυχιακέ σπουδέ, διδακτορικέ σπουδέ κλπ. Ο καθένα θα βάλει το δικό του επίπεδο. Ποια είναι η επαγγελματική σα απασχόληση αυτό το διάστημα, άνεργο, φοιτητή, ελεύθερο επαγγελματία, δημόσιο υπάλληλο, συνταξιούχο άλλο. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Ερωτηματολόγιο αυτοστιγματισμού γράφεις εδώ πέρα. Ε. ε. Για πρακτικούς λόγους το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιήσω τον όρο ψυχική ασθένεια. Παρακαλούμε, όπου συναντάτε τον όρο αυτό, να εκλάβετε ω οποιονδήποτε όρο θεωρείτε εσεί πιο κατάλληλο. Εμεί θεωρούμε το διαταραχή, κυρία Δαμαντίνη. Εντάξει. Ε, εντάξει. <laughs> ε. λοιπόν, και εδώ έχει μια σειρά αποδηλώσει στις οποίες μπορεί κάποιος να απαντήσει είτε με το διαφωνώ πολύ, διαφωνώ, συμφωνώ και συμφωνώ πολύ. Εντάξει. Και πόσες, πόσες, πόσες πόσα ερωτήματα είναι αυτά, πόσες δηλώσεις είναι αυτές. Πολλές, α. Πε Πες μου λίγο για αυτές τις ερωτήσεις, γιατί σε ρώτησα προηγουμένως αν είναι δικές σου ερωτήσεις, αλλά μου είπε ότι προέρχονται από σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Δηλαδή, Ακριβώς. Είναι το ISMI, το συγκεκριμένο. Είναι διεθνές κλίμακα, διεθνής κλίμακα αυτή που έχουμε χρησιμοποιήσει. Είναι σταθμισμένη στα ελληνικά, δηλαδή έχουν γίνει και, και άλλη μία ή δύο έρευνες, νομίζω, που αφορά τον αυτοστιγματισμό στον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτή χρησιμοποιούμε για να υπάρχει καθολικότητα και να υπάρχει αξιοπιστία. Δηλαδή, Όλοι οι ερευνητέ να χρησιμοποιούμε ίδια δεδομένα για να μπορούμε να βγάζουμε όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Δεν Άρα μπορούμε... δεν τι έχει βγάλει αυτέ τι δηλώσει από το μυαλό τη η Εδαμαντίνη. Oh, τι oh. έχει πάρει από την κλίμακα. Πε μας την ξανά. Ελέγεται ISMI. ISMI, η οποία okay. είναι μια διεθνή κλίμακα. Που έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα, θα σταθμίζεται μια κλίμακα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι έχει μετατραπεί στα ελληνικά και έχει γίνει κάποια μελέτη επιστημονική γύρω από τη μετάφραση και από την εφαρμογή τη κλίμακα, ώστε να είναι σταθμισμένη με βάση τον ελληνικό πληθυσμό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα ερωτήματα. Mm. Αισθάνομαι ότι δεν ταιριάζω σε αυτόν τον κόσμο επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Και κάποιο είτε θα γράψει διαφωνώ πολύ, διαφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ πολύ. Δεύτερη δήλωση. Οι άνθρωποι με ψυχική ασθένεια έχουν την τάση να είναι βίαιοι. Εγώ διαφωνώ και στο πρώτο πολύ και στο δεύτερο πολύ έντονο όμως. Ε. Οι άλλοι κάνουν διακρίσεις στις βάρους μου επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Μάλιστα. Αυτό πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί ανάλογα με την περίπτωσή του. Αποφεύγω να προσεγγίζω ανθρώπους που δεν έχουν ψυχική ασθένεια για να αποφύγω την απόρριψη. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ντρέπομαι που έχω ψυχική ασθένεια. Διαφωνώ πολύ λίγο. Οι άνθρωποι με ψυχική ασθένεια δεν πρέπει να παντρεύονται. Διαφωνώ πάρα πολύ. Οι άνθρωποι με ψυχική ασθένεια συνεισφέρουν σημαντικά στην κοινωνία. Εγώ συνεισ... συμφωνώ πολύ σε αυτό, ε? το ξέρεις. Αισθάνομαι ε κατώτερος από τους άλλους που δεν έχουν ψυχική διαταραχή ή ασθένεια. Α, γι' αυτό έβαλε τον όρο ασθένεια, επειδή είναι αποσταθμισμένη κλίμακα, εντάξει. Κατάλαβε και η ξανθιά, τη στόπαρε την Κυριακή, το κατάλαβε η ξανθιά την Τετάρτη, εντάξει τα κολλάμε του όρου, δηλαδή. επειδή είναι στο ερωτηματολόγιο γι' αυτό, Παιδιά, όσοι από το κανάλι μας θα μπούμε μέσα να συμπληρώσουμε αυτές τις φόρμες για να βοηθήσουμε την Αδαμαντίνη στην εργασία της και για να πάρουμε κι εμείς έτσι μια εικόνα του εαυτού μας και να μας δοθεί τροφή για σκέψη και ενδοσκόπηση, Όπου βλέπουμε ψυχική ασθένεια, θα λέμε διαταραχή. Εγώ είμαι διαταραγμένη, κυρία μου, δεν είμαι ασθένη. Κατάλαβε. Λοιπόν, δεν έχω τόσε κοινωνικέ συναναστροφέ όσε στο παρελθόν, επειδή και η ψυχική μου ασθένεια ίσω να με κάνει να δείχνω ή να φέρομαι ή να συμπεριφέρομαι παράξεν. Η επόμενη δήλωση. Οι άνθρωποι με ψυχική ασθένεια δεν μπορούν να ζήσουν μια καλή και πλήρη ζωή, αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε με αυτό. Μεταξύ μπορεί κάποιος να, από ό,τι είδα στις φόρμες αυτές να κάνει τήξη περισσότερα από δύο κουτάκια. Όχι, όχι. Ε, τη δυνατότητα μόνο σε μία. Ναι, γιατί μένα τώρα μου το κάνει και στα δύο, αλλά φαντάζομαι στο τέλος δεν θα με αφήσει να το υποβάλω, δεν είναι. <σχεδιά> <σχεδιά> ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, επειδή δεν θέλω να επιβαρύνω τους άλλους με την ψυχική μας ασθένεια. Τα αρνητικά στερότυπα σχετικά με την ψυχική ασθένεια με έχουν απομονώσει από τον φυσιολογικό εντός κόσμο. Το να βρίσκουμε κοντά σε ανθρώπους που δεν έχουν ψυχική ασθένεια με κάνει να αισθάνομαι παρήσακτος ή ανεπαρκής. Αισθάνομαι άνετα να παρουσιαστώ δημόσια με κάποιον, κάποιαν που είναι εμφανές ότι δεν έχει ψυχική ασθένεια. Ενώ εγώ ίσως να θεωρώ ότι είναι εμφανές πώς έχω. Οι άλλοι μου φέρονται με συγκαταβατικό τρόπο ή σαν να είμαι παιδί μόνο και μόνο επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό μου επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Το ότι έχω ψυχική ασθένεια έχει καταστρέψει τη ζωή μου. Οι άλλοι μπορούν να καταλάβουν ότι έχω ψυχική ασθένεια από το πώς δείχνω. Επειδή έχω ψυχική ασθένεια, τις περισσότερες φορές χρειάζεται οι άλλοι να αποφασίσουν για λογαριασμό μου αποφεύγω τις κοινωνικές συναναστροφές για να μην φέρω την οικογένεια μου σε μηχανία τους φίλους μου σε δύσκολη θέση. Όσοι δεν έχω ψυχική ασθένεια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να με καταλάβουν. Οι άλλοι με αγνοούν ή δεν με παίρνουν στα σοβαρά επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Και είπαμε βάζεις ε, τικ στο συμφωνώ πολύ, συμφωνώ, διαφωνώ, διαφωνώ, διαφωνώ πολύ. Εντάξει. Είναι τέσσερι οι επιλογέ. Δεν μπορώ να συνεισφέρω τίποτα στην κοινωνία επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Το να ζω έχοντα μια ψυχική ασθένεια με έχει μάθει να επιβιώνω στα δύσκολα. Εγώ θα βάλω, συμφωνώ πολύ σε αυτό. Ε, συμφωνώ πολύ. Κανεί δεν θα ενδιαφερόταν να με πλησιάσει επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Εδώ θα διαφωνήσω, αλλά όχι πολύ. Γιατί όντω υπάρχει αυτό το, ο στιγματισμό από τον κοινωνικό περίγυρο. Σε γενικέ γραμμέ μπορώ να ζήσω τη ζωή μου όπω θέλω. Συμφωνώ. Μπορώ να έχω μια καλή και πλήρη ζωή παρά την ψυχή μου και ασθένεια. Οι άλλοι πιστεύουν ότι δεν μπορώ να επιτύχω πολλά στη ζωή επειδή έχω ψυχική ασθένεια. Τα στερεότυπα για τους ψυχικά ασθενεί ισχύουν για εμένα. Όταν λέμε στερεότυπα για του ψυχικά ασθενεί, τι εννοούμε, Αδαμαντίνη μου. Ε, λοιπόν, αρχικά κάνουμε μια διάκριση. Άλλο είναι τα στερεότυπα, άλλο είναι οι προκαταλήψει. Μπράβο, ε, φυσικά, είναι οι σκέψει που κάνει ένα άνθρωπο, για παράδειγμα. Ε, ενώ η προκατάληψη είναι η πράξη στην οποία διαβαίνει λόγω αυτών των σκέψεων. Οπότε, ένα στερεότυπο είναι ότι οι ψυχικά ασθενεί δεν μπορούν να είναι εργαζόμενοι οι οποίοι αποφέρουν ικανοποιητική έτσι εργασιακή απόδοση, οπότε η προκατάληψη που θα δημιουργηθεί είναι ότι θα υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι δεν θα προσλαμβάνουν άτομα τα οποία έχουν νοσηλευτεί σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Ε, οπότε όταν μιλάμε για στερεότυπα, εννοούμε όλες αυτές τις σκέψεις που επικρατούν στην κοινωνία για τους, α, για τους ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχική ασθένεια, όπως για παράδειγμα ότι ε, είναι βίαιοι ή ότι δεν μπορούν να αναλάβουν το γονεϊκό ρόλο ή ότι για παράδειγμα δεν μπορούν να είναι ε, στη δουλειά τους τυπικοί ή ότι είναι στις κοινωνικές συναναστροφές κατώτεροι σε σχέση με όσους δεν έχουν κάποια ψυχική ασθένεια. Οπότε αυτό εννοούμε με τον όρο στερεότυπα για τους ψυχικά ναι. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το, μας το εξήγησες. Έχουμε και στο κανάλι ένα playlist για κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που μας ταλαιπωρούν. Και είναι ακριβώ έτσι όπω το είπε, ότι τα στερεότυπα είναι κάποιε λανθασμένε πεπιθήσει συνήθω που υπάρχουν στην κοινωνία, οι οποίε επηρεάζουν του ανθρώπου ώστε να έχουν κάποιε λανθασμένε στάσει που αυτέ είναι οι προκαταλήψει. Ακριβώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Ακολουθούν κάποιε προτάσει για τα συναισθήματα και τι σκέψει σα. Κυκλώστε την επιλογή που περιγράφει καλύτερα το τι νιώθετε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων οι επιλογέ είναι ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά διαρκώ. Νιώθω αισιόδοξο ή αισιόδοξη για το μέλλον. Θα έλεγα συχνά. Νιώθω χρήσιμο, νιώθω χρήσιμη. Νιώθω χαλαρό, χαλαρή. Τα καταφέρνω καλά με τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Σκέφτομαι καθαρά, με διάβγεια. Νιώθω κοντά στους ανθρώπους γύρω μου. Νιώθω ικανός να παίρνω μόνος μου αποφάσεις για θέματα που με απασχολούν. Αυτά είναι τα αερο... Αυτά είναι τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος. Αυτή, Το... συγγνώμη, σας διακόπτω, είναι η κλίμακα του well-being. Είναι η πιο μικρή Ναι, Είναι μικρούλα. Είναι κλίμακα ψυχικής ευεξίας αυτή. Κλίμακα ψυχικής ευεξίας, well-being. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Μα Πες μου. Καθένα να απαντά αυθόρμητα, να μην σκέφτεται πολύ το ότι θα απαντήσει. Ε, ναι, ναι. Πρέπει να είναι αυθόρμητη η απάντηση, γιατί θέλουμε ακριβώ να... να πιάσουμε το, το συνέστημα. Να το σκεφτεί, πλέον δεν είναι πρωτογενέ συνέστημα, είναι δευτερογενέ. Είναι δημόσιο συνέστημα. Σκέφτεσαι ότι θα το θα το δει αυτός που θα εξετάσει τη φόρμα και λοιπά και γι' αυτό λέμε ότι είναι εντελώς ανώνυμα. Λοιπόν, τώρα, έχει τις επιλογές σχεδόν ποτέ, σπάνια, μερικές φορές συχνά, σχεδόν πάντα. Όταν αποτυχάνω σε κάτι που θεωρώ σημαντικό, νιώθω συνέχεια συναισθήματα ανεπάρκειας. Εδώ έχουμε προ... περάσει την επόμενη κλίμακα. Ναι, βεβαίω. Αφήμαστε γρήγοροι. Τι έτσι, Σταγκρέα, θα σου τελειώσουμε τώρα, θα βγει το βίντεο. Και χρειάζεσαι, είπε, 90 άτομα να συμπληρώσουν το, τις τι φόρμε. Μου είπε ότι είσαι ήδη στου 50. Mm. Πόσους μήνες σκληρή δουλειά έκανε για να σου συμπληρώσουν 50 άτομα το ερωτηματολογείο. η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πολλές μέρες συνεχόμενα σε οργανώσεις. Περίπου τρεις εβδομάδες. Ε, τώρα θα δεις ότι μετά από αυτό το βίντεο, τα 40 ερωτηματολόγια που σου υπολείπονται θα γίνουν 400. Ωραία. Και όσα περισσότερα, τόσο το καλύτερο, δεν είναι. Φυσικά, λοιπόν, όσο ακριβώς γίνουν πιο αξιόπιστη έρευνα. Μπράβο, θα βοηθήσουμε την Ανταμαντίνη, <laughs> η οποία είναι μέλος της κοινότητάς μας, να σκίσει στη διπλωματική της εργασία και να προχωρήσει, γιατί θέλουμε να βγάλουμε... Ξέρεις, μέσα από την ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα θέλω να βγάλουμε και πολλούς νέους ψυχολόγους. Θέλω να σας πω κάτι. Πάλι... Ναι, πες, πες. Με βάση αυτά που έχω ακούσει από εσά και με βάση όλα αυτά τα βιντεάκια και όλη αυτή την ψυχοεκπαίδευση στο κανάλι, μπορώ να πω ότι ναι, μεν έχω εξελιχθεί σαν άνθρωπο και προσωπικά, αλλά και σαν επιστήμονα. Μπορώ να σα πω ότι υπάρχουν μαθήματα στην εκπαιδευτική μου που συνδύαζα τι γνώσει που ήταν στην ύλη με γνώσεις τις οποίες είχα πάρει από εσά. Αγάπη μου, κούκλα μου, γλυκιά μου. Και πέρα από ότι που εννοείται σαν άνθρωπο, πιστεύω όλου μα εδώ μέσα, γι' αυτό σα παρακολουθούμε. και σαν επιστήμονα, πραγματικά σε εμά, τη νέα γενιά των ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, οτιδήποτε, έχετε να προσφέρετε πάρα πολλά. Δηλαδή, πραγματικά κάνετε έργο δεν δε, δε ξέρω πώς το περιγράψα. Με θυμάει ιδιαίτερα αυτό που λες ότι σε βοήθησε, σε βοήθησε και στην εξεταστική το, το, υλικό. Όντως το υλικό που προσπαθούμε να δίνουμε μέσα στο κανάλι προσπαθώ συνεχώ να είναι τσεκαρισμένο. Υπάρχει η πολύ στενή μου φίλη, σίγουρα τη ξέρει, η δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, που είναι πολύ στενή μου φίλη και συνεργάτη. Η Αριστονική μα αυτή τη στιγμή εκπονεί τη μεταδιδακτορική τη εργασία στο ΕΚΠΑ. Η οποία τελείωσε η ψυχολογία στο Αριστοτέλειο. Έχει κάνει πόσα μεταπτυχιακά. Πέντε, νομίζω. Έχω δείτε. Και, <laughs> και είναι και επόπτρια. Ψυχανα... Ε, ψυχαναγκαστικό θέλετε. <laughs> <laughs> είναι και επόπτρια καστικών ψυχοθεραπευτών, art therapist. Και πολλές φορές τη στέλνω ένα κείμενο ή και στα βιβλία που γράφω και όλα και το επιμελείτε γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν είναι ορθά επιστημονικά και να τα ακούσει για παράδειγμα ένας φοιτητή και να τα γράψει σε εξετάσει και να πούν τι αυτή που έγραψε δεν Άρα σε ευχαριστώ για αυτό γιατί είναι μια έγνοια που έχω να, είναι να αλήθεια. είμαι έγκυρη στι απόψεις μου. Είναι αλήθεια και ισχύει και για άλλους φοιτητές μου γιατί σας παρακολουθεί πολλοί κόσμοι. Στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλα τα νεαρά παιδιά σε ηλικία και τα νεαρά παιδιά σε ψυχή τα οποία παρακολουθούν τα βίντεο μας και τα οποία εμπνέονται για να σπουδάσουν ψυχολογία. Γιατί εγώ θεωρώ πω, ότι και μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία μπορούν να σπουδάσουν ψυχολογία και να γίνουν και πολύ καλοί ψυχολόγοι μετά. Ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό το ερωτηματολόγιο, τι ονομάζεται αυτό εδώ, ε, αυτό το προηγούμενο ε, ε. ήταν το Well-Being, αυτό ποιο είναι όταν αποτυχάνω σε κάτι που θεωρώ σημαντικό, νιώθω συνέχεια συναισθήματα ανεπάρκειας. Είναι το ρεκτήριο το... το... του self-compassion, δηλαδή της αυτοσυμπόνιας. Μάλιστα. Είμαι. Τώρα θα, θα, μιλώσω, θα, διαβάσουμε δηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αυτοσυμπόνια. Ε. Προσπαθώ να δείχνω κατανόηση και υπομονή ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μου που δεν μου αρέσουν. Εγώ θα βάλω συχνά, έχω πολλή δουλειά να φτάσω στο σχεδόν πά. <Κουλιά> <χουλιά> όταν συμβεί κάτι κακό, προσπαθώ να έχω μια αντικειμενική αντίληψη της πραγματικότητας. Αυτά που διαβάζουμε εδώ, για παράδειγμα το πρώτο που λέω, όταν αποτυχάνω σε κάτι που θεωρώ σημαντικό, νιώθω συνέχεια συναισθήματα ανεπάρκειας. Αυτό είναι κάτι που αν μας, αν μας εκφράζει, είναι κάτι που πρέπει να το βοηθήσουμε να το βελτιώσουμε. Δηλαδή, όταν αποτυχάνουμε σε κάτι που θεωρούμε σημαντικό, να μην νιώθουμε συνέχεια συναισθήματα ανεπάρκεια. Ενώ το προσπαθώ να δείχνω κατανόηση και υπομονή ω προ τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα που δεν μου αρέσουν, είναι ένα στόχο να φτάσουμε. Δηλαδή, ένα άνθρωπο με υψηλή αυτοσυμπόνια προσπαθεί να δείχνει κατανόηση και υπομονή ω προ τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα του που δεν του αρέσουν. Πάμε στην επόμενη δήλωση. Όταν κάτι κακό συμβεί, προσπαθώ να έχω μια αντικειμενική αντίληψη τη πραγματικότητα. Και αυτό πάλι δείχνει υψηλή αυτοσυμπόνια. Το επόμενο, όταν νιώθω στεναχωρημένο ή στεναχωρημένη, έχω την τάση να νιώθω πω οι περισσότεροι άνθρωποι είναι λογικά πιο χαρούμενοι από μένα. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλά να μην το έχουμε. Μ? Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι όταν είναι στενοχωρημένοι, νιώθουν ότι όλοι οι άλλοι είναι χαρούμενοι και εγώ είμαι στενοχωρημένο, δεν έχουν αυτοσυμπόνια. Ενώ οι άνθρωποι που έχουν αυτοσυμπόνια, δηλαδή αυτό αγάπη και φροντίζουν τον εαυτό του, αντιλαμβάνονται ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν στιγμέ που είναι δύσκολε, στιγμέ που μπορεί να κάνουν λάθο και ότι δεν είναι μόνοι του που ταλαιπωρούνται. Προσπαθώ να βλέπω τι αποτυχίε μου ως κομμάτι τη ανθρώπινη ζωή άνθρωποι με ψηλή αυτοσυμπόνια, όντως φτάνουμε στο σημείο όταν αποκτήσουμε ψηλή, self <laughs> ψηλή αυτοσυμπόνια, self-compassion, και όταν την καλλιεργήσουμε, να φτάσουμε, στόχος μας είναι να φτάσουμε στο σημείο να βλέπουμε τις αποτυχίες μας ως κομμάτι της ζωής, ότι shit happens, αυτό είναι το shit happens του καναλιού μας, ναι. yeah. Όταν περνάω δύσκολες στιγμές δίνω στον εαυτό μου την τρυφερότητα και τη στοργή που χρειάζεται. Και αυτό είναι αυτό συμπόνιο. Να δώσω εγώ στον εαυτό μου, ίσω αυτό αυτός είναι και ο ορισμό τη αυτοσυμπονία. Να δώσω εγώ στον εαυτό μου την τρυφερότητα και τη στοργή που χρειάζεται. Όταν κάτι με αναστατώνει συναισθηματικά, προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Πάλι είναι ένα χαρακτηριστικό αυτοσυμπονία και αυτό. Όταν αποτυχάνω σε κάτι που θεωρώ σημαντικό, νιώθω μόνο μου. Αυτό είναι ένα αρνητικό χαρακτηριστικό το οποίο δείχνει έλλειψη αυτοσυμπόνια. Άρα, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε. Το να νιώθουμε μόνοι μα όταν αποτύχουμε σε κάτι που θεωρούμε σημαντικό, γιατί οι αποτυχίε είναι κομμάτι τη ζωή. Θα ξαναπώ shit happens. Όταν έχω κακή διάθεση, έχω την τάση να επικεντρώνομαι σε όλα όσα πάνε στραβά. Αχ, τώρα, αυτό εδώ πέρα είναι, θα έλεγα, η έλλειψη αυτοσυμπόνιας σε όλο τη το μεγαλείο και το μιζέριασμα. Όταν νιώθω ανεπαρκή σε κάτι, προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό μου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ανεπαρκή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε να βάζουμε τον εαυτό μας σε προπτική και να επενθυμίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας ότι δεν είναι μόνο εσύ που έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν είναι μόνο εσύ που έχεις αμφιβολίες για το ότι είσαι αρεστός ή είσαι επιτυχημένος ή είσαι ικανός. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ανεπαρκείς. Δεν αποδέχομαι και είμαι επικριτικός προς τα ελαττώματα και τις ανεπάρκειες μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο φωνάζει από μακριά έλλειψη αυτοσυμπόνιας. Δεν αποδέχομαι και είμαι ευέξαπτο ως προ τι πλευρέ τη προσωπικότητα μου που δεν μου αρέσουν. Άρα, έχουμε συμπληρώσει τώρα και το ερωτηματολόγιο για την αυτοσυμπόνια. Μα έμεινε μόνο ένα. Πάμε στο επόμενο. Ακριβώ. Ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Philadelphia δηλαδή, Mindfulness Scale που αφορά την ενσυνειδητότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η σκάλα, η κλίμακα συνειδητότητα τη Φιλανδέλφια φαντάζομαι κανένα πανεπιστήμιο της Φιλανδέλφια γιατί είναι Φιλανδέλφια Mindfulness Scale που αφορά την ενσυνειδητότητα και θα σα διαβάσω τις δηλώσεις που πάλι έχει την επιλογή ποτέ σπάνια, κάποιε φορές συχνά πολύ σπάνια, πολύ συχνά για να δούμε μια μια δήλωση και να πούμε ποιες δηλώσεις δείχνουν υψηλή ενσυνειδητότητα και ποιες χαμηλή αντιλαμβάνομαι τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μου. Εάν ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό του συχνά, πολύ συχνά, έχει υψηλή συνειδητότητα. Προσπαθώ να μην περισπόμε όταν νιώθω δυσάρεστα συναισθήματα. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος με ψηλή συνειδητότητα προσπαθεί συνειδητά να μην χάνει, τον περισπασμο... να, μην... να μην χάνει την προσοχή του από τους στόχους του. Να μην περισπόμε. Να μην βγαίνω από το δρόμο μου. Να μην χάνω την πορεία μου, ρε παιδί μου. Νιώθω άσχημα συναισθήματα, αλλά θα προσπαθήσω να συνεχίσω να μαγειρέψω αυτό το φαγητό ή να φτιάξω αυτό το βίντεο για το κανάλι ή να συμπληρώσω αυτό το ερωτηματολόγιο. Όταν μιλάω με άλλους ανθρώπους, αντιλαμβάνομαι τις εκφράσεις του προσώπου και του σώματος τους. Και αυτό δείχνει υψηλή ενσυνειδητότητα. Ενσυνειδητότητα σημαίνει να ζω στο τώρα. Να είμαι παρόν στα βιώματα μου, να παρατηρώ τι αισθήσει μου, να παρατηρώ τα συναισθήματα μου, να παρατηρώ τη λειτουργικότητα μου. Να είμαι ένα εξωτερικό παρατηρητή του εαυτού μου την ώρα που συμβαίνουν πράγματα. Υπάρχουν πλευρέ του εαυτού μου που δεν θέλω να σκέφτομαι. Όχι. Ένας άνθρωπο με υψηλή ενσυνειδητότητα δεν απορρίπτει καμιά πλευρά του εαυτού του που να μην θέλει να τη σκέφτεται. Όταν κάνω μπάνιο, αισθάνομαι τον τρόπο με τον οποίο το νερό περνά πάνω από το σώμα μου. Αυτό πάλι δείχνει υψηλή ενσυνειδητότητα. Και, και, το, να σου αρέσει να κάνεις μπάνιο, ε, ζεστό μπάνιο. Και χαλαρωτικό. Προσπαθώ να παραμένω απασχολημένος ή απασχολημένη για να σταματάω σκέψεις και συναισθήματα που τον έρχονται στο μυαλό μου. Όταν το κάνουμε αυτό είναι εργασιομανία, όταν το κάνουμε αυτό είναι έλλειψη ενσυνειδητότητας. Αν έχουμε σκέψεις και συναισθήματα στο μυαλό μας, καλά κάνουμε να πάρουμε μια πάυση να τα διαχειριστούμε και μετά να προχωρήσουμε. Όταν ξαφνιάζομαι, παρατηρώ τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μου. Πες μου τώρα γι' αυτό. Είναι ε, δήλωση που δείχνει υψηλή ενσυνειδητότητα. Ναι. Ναι. Δηλαδή το να είμαι aware, να είμαι ενήμερος από τις σωματικές αλλαγέ. Ναι, ποια είναι η συναισθηματική μου κατάσταση γιατί πρέπει να ξέρω ότι α, τώρα ξαφνιάστηκα, και μετέπειτα τι νιώθω από αυτό το, το ξάφνιασμα. Ας πούμε, ή μια ταχυκαρδία. Οκ, okay, νιώθω ταχυκαρδία. Το ονομάζω αυτό που μου συμβαίνει. Καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. στο σώμα μου. Εύχομαι να μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματα μου πιο εύκολα. Άνθρωποι με υψηλή ενσυνειδητότητα μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματα τους πιο εύκολα, άρα αν γράφουμε ψηλά σε αυτό το σκορ, σημαίνει είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε. Όταν περπατάω έξω, αντιλαμβάνομαι τις μυρωδιές και το πώς νιώθω τον αέρα στο πρόσωπό μου. Πάλι αυτό δείχνει υψηλή ενσυνειδητότητα. Στην ουσία αυτές οι δηλώσεις μας δείχνουν τρόπους για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερη ενσυνειδητότητα. Ξανά λέω η λέξη στα αγγλικά είναι mindfulness και αυτές οι ερωτήσεις οι οποίες διαβάζουμε τώρα είναι σταθμισμένε ερωτήσει στην ελληνική γλώσσα από την κλίμακα αξιολόγηση τη ενσυνειδητότητα τη Φιλαδέλφια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αδαμαντίνη Γκίκα, η οποία μοιράζεται μαζί μα τη δουλειά τη εδώ πέρα, τα ερωτηματολόγια που έχει χρησιμοποιήσει για την διπλωματική της εργασία και μας δίνει τροφή για σκέψη. Λέω στον εαυτό μου πως δεν θα έπρεπε να κάνω κάποιες συγκεκριμένες σκέψεις. Εάν το κάνω αυτό και λογοκρίνομαι, σημαίνει έχω χαμηλή ενσυνειδητότητα. Ε, μικρή. Ακριβώς. κυρία. Όταν κάποιος με ρωτάει πώς νιώθω, μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματα μου εύκολα. Άνθρωποι με υψηλή ενσυνειδητότητα και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματα τους εύκολα. Άνθρωποι όμως οι οποίοι χρειάζεται ακόμη να ψυχοεκπαιδευτούν και να ψυχοθεραπευτούν, δυσκολεύονται να αντιληφθούν και είναι τα συναισθήματά του. Υπάρχουν πράγματα που προσπαθώ να μην σκέφτομαι. Εάν υπάρχουν πράγματα που προσπαθεί να μην σκέφτεσαι, σημαίνει ότι αποφεύγει πράγματα που υπάρχουν στο μυαλό σου, άρα έχει χαμηλή ενσυνειδητότητα. Αντιλαμβάνομαι τι σκέψει που κάνω όταν η διάθεση μου αλλάζει. Αυτό. Να έχω επίγνωση των σκέψεων. Και στην ουσία, Δαμαντίνη, να, να μεταφέρω όσο περισσότερο γίνεται την αισθητηριακή μου εμπειρία, τη γνωστική μου λειτουργία και τη συναισθηματική μου λειτουργία σε ένα συνειδητό επίπεδο και να μην τα αφήνω να βρίσκονται σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο. Μιλάμε about gaining control, πώς να αποκτάς έλεγχο πάνω στο πώς λειτουργεί συναισθηματικά, γνωστικά, συμπεριφορικά κλπ. Λέω στον εαυτό μου ότι δεν θα έπρεπε να νιώθω στεναχωρημένο ή στεναχωρημένη. Όχι! Αυτό είναι έλλειψη συνειδητότητα να παγορεύουμε στον εαυτό μα να στενοχωριέται. Το βρήκα. Παρατηρώ αλλαγέ μέσα στο σώμα μου, όπω την καρδιά μου να χτυπάει πιο γρήγορα. Αυτό πάλι είναι ένα επίπεδο ψηλή συνειδητότητα, όταν το έχει. Ε. Αν υπάρχει κάτι που δεν θέλω να σκεφτώ, θα δοκιμάσω πολλά πράγματα για να το βγάλω από το μυαλό μου. Αν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι έχουμε χαμηλή ενσυνειδητότητα. Αποφεύγουμε τις σκέψεις μας, αποφεύγουμε αυτά τα οποία υπάρχουν στο συνειδητό μας επίπεδο και προσπαθούμε να τα αποθήσουμε στο υποσυνείδητο. Όποτε αλλάζουν τα συναισθήματά μου, το συνειδητοποιώ αμέσω. Ένα άνθρωπο με υψηλό mindfulness, με υψηλή ενσυνειδητότητα, το συνειδητοποιεί αμέσω. Όσο πιο λίγο, λίγη ενσυνειδητότητα, ενσυνειδητότητα. Τι λέξει είναι αυτέ. Ενσυνειδητότητα έχει, τόσο πιο δύσκολα το συνειδητοποιεί θα είναι πιο Προσπαθώ να βγάζω τα προβλήματα μου από το μυαλό μου. Αν το κάνει αυτό, έχει χαμηλή ενσυνειδητότητα. Όσο μιλάω με άλλου ανθρώπου, αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα που νιώθω. Α, τι ωραίο αυτό. Αυτό είναι πιο, ακόμη πιο ψηλό επίπεδο. Να το κάνει ενώ όπω να με του άλλου. Όχι να μιλά να σου πετάζει χολή και τοξικότητα ο άλλος, να σου κάνει νέγκινγκ, εσύ να μην αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα που νιώθει, να σταματά αυτή η αλληλεπίδραση και μετά να λες, τι έχω, τι νιώθω τώρα ρε φίλε, γιατί είμαι χάλια, γιατί. Mm. Όταν έχω μια κακή ανάμνηση, προσπαθώ να περισπόμε για να την κάνω να φύγει. Αυτό πάλι δείχνει χαμηλή ενσυνειδητότητα. Και λοιπόν έχουμε συμπληρώσει μαζί. Έξι από τις έξι σελίδες και υποβάλλουμε και αυτή τη φόρμα. Η απάντησή σας καταγράφηκε. Λοιπόν, τι ωραίες που είναι αυτές οι ερωτήσεις. Δεν μου λες σε ποιο μάθημα, σε ποιο μάθημα τα κάνατε αυτά. Τι, 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 τι τίτλο είχε το μάθημα σας. Ε, δεν, έχουμε, δεν είναι κάποιο μάθημα, είναι στο πλήθος της ψυχιακής. Όπως ναι σε... ρε παιδί, μαλά τι μάθημα έχεις κάνει με τον καθηγητή αυτό ώστε να επιλέξει αυτή την ψυχιακή. Έχει ναι, θετική ψυχολογία ε, και διάφορα μαθήματα ψυχομετρίας, ε, μεθόδους έρευνας με τον κύριο yeah. ναι. Ναι. Θε να μας εξηγήσει λίγο τη λέξη ψυχομετρία, τι σημαίνει. Ναι, ε, ας πούμε στο συγκεκριμένο μάθημα. Ε, κάναμε ε, διάφορα ψυχομετρικά τεστ. Δηλαδή, ε, μαθαίναμε για κάποια ψυχομετρικά εργαλεία. Τι είναι αυτά τα εργαλεία. Είναι κάποια εργαλεία με τα οποία πάλι είναι σταθμισμένα, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούν οι ειδικοί, προκειμένου να μπορέσουν ε, μία διάγνωση, για παράδειγμα, να τη κάνουν ακόμα πιο αντικειμενική. Για παράδειγμα, έρχεται κάποιο ο οποίο έχει κάποια συμπτώματα κατάθλιψης. Εγώ, κάποιος ανειδικός μπορεί να σκεφτεί ότι «Α, ωραία, το τάδε άτομο πληρεί τα κριτήρια με βάση το DSM, για παράδειγμα, ή το ICD για την, για την καταθλιπτική διαταραχή». Όμως, καλό είναι να κάνει και ένα ερωτηματολόγιο που είναι σταθμισμένο, που μετρά την κατάθλιψη. Πες μας ένα ερωτηματολόγιο σταθμισμένο στα ελληνικά που μετρά την κατάθλιψη να σα πω ένα που αφορά την παιδική κατάθλιψη που έχω Ναι, ναι, να μα πεις, Ναι, ναι. είναι το ICD, γιατί ήμουν στο παιδοψυχιατρικό τμήμα. Α, ε, έκανες πρακτική εκεί, ε. Ακριβώ, το χρησιμοποιούσα εκεί πέρα. Ε, είναι ένα ερωτηματολόγιο που, αν θυμάμαι, είναι κοντά σε 40 διατυπώσει, δηλαδή ερωτήσεις. Ε, και αναλόγω με το σκορ που, που έχει το, είχε το κάθε παιδί, ε, μπορούσαμε να έχουμε μία εικόνα σχετικά με το άμα ήταν ήπια κατάθλιψη, μέτρια ή βαριά κατάθλιψη. Και αυτό ουσιαστικά συμπλήρωνε τη διάγνωση. Που των... γινόταν από τον παιδοψυχίατρο και τον παιδοψυχολόγο. Ακριβώς. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά υπήρχε μία ψυχιατρική εκτίμηση, δηλαδή από τον παιδοψυχίατρο, μία ψυχολογική εκτίμηση από τον ψυχολόγο, αν χρειαζόταν και άλλοι ειδικοί, όπως για παράδειγμα εργοθεραπευτές ή λογοθεραπευτές, ε, κάνανε και αυτή κάποια εκτίμηση. Και μετά, σαν, ε, σαν επιπρόσθετο εργαλείο, χρησιμοποιούταν ένα τέτοιο εργαλείο, ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό είναι ένα ψυχομετρικό τεστ, για παράδειγμα. Εγώ, ξέρει, που έχω κάνει την πρακτική μου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη και έχω δουλέψει με ανοϊκού ασθενεί με Αλτσχάιμερ. Mm. Και κάναμε ομάδε ψυχολογική υποστήριξη ανοϊκών ασθενών με Αλτσχάιμερ, και επίση κάναμε και χορήγηση ψυχομετρικών τεστ. Είναι το mini-CAMCOK και όλα αυτά που φαντάζομαι τα γνωρίζεις και εσύ. Κάνατε καθόλου τεστ προσωπικότητα στο μάθημα, Είχαμε κάνει, αλλά πολύ αδρά. Είναι η αλήθεια: αν ε. κάποιο ε, δεν θέλει να μάθει, πα, να, μάθει, να εννοείται, εννοείται ότι για να τα χορηγήσει κάποιο ο οποίο είναι αδιούχο ψυχολόγος πρέπει να εκπαιδευτεί πάνω στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό τεστ, να διαπιστωθεί για να μπορεί να το χορηγήσει. Τώρα οι φοιτητέ στα πλαίσια της, της πρακτικής τους εξάσκησης τα χορηγούν υπό την επίβλεψη του καθηγητού τους, ο οποίος είναι διαπιστωμένος για τη, για τη χορήγηση των, των τεστ. Δηλαδή κάποιος ο οποίος σπουδάζει ψυχολόγος και τελειώνει ψυχολόγος, όταν θα εργαστεί, μετά που θα αποφασίσει τον τομέα στον οποίο θα εργαστεί, μία από τις εκπαιδεύσει που μπορεί να κάνει είναι συγκεκριμένε εκπαιδεύσει πάνω σε συγκεκριμένα ψυχομετρικά τεστ, ώστε να είναι διαπιστωμένο για να τα χορηγεί. Άλλο ένα πράγμα το οποίο κάνει κατά κόρον η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσία. Πώ σου φαίνεται σε ένα η τον τεστ, Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί έρχεται και συμπληρώνει ε, τι απόψει ε, των ε, γιατρών ή των ψυχολόγων εκεί πέρα. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και επίση βοηθάει πολύ γιατί τα παιδιά στο γραπτό κομμάτι, ενδεχομένω ειδικά στην αρχή τη ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, που έρχονται έτσι πολύ πικαρισμένα, πολύ ντροπαλά, έχουν την δυνατότητα μέσα από αυτό το τεστ να εκφραστούν πιο εύκολα. Για παράδειγμα, άμα την ίδια διατύπωση τι κάνει μια ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος, μπορεί να το αποκρύψουν το πραγματικό του συνέστημα σε πρώτη φάση. Ενώ αν πάει η Αδαμαντίνη που είναι μικρούλα, γλυκούλα, παιχνιδιάρα και πολύ πιο κοντά στην ηλικία τους, θα το... ναι. <laughs> Κάπως... Τι αρέσει ας... να κάνεις με τα κόρη, τι σκέφτεσαι, με ποιο, ηλικιακό πληθυσμό θα θέλεις να ασχοληθεί. θα συνδιαφέραν είναι τα παιδιά ή ενήλικες. Λοιπόν, θα σας πω. Να ε, μας πείτε. Δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι θα είχα θέμα να ασχοληθώ με παιδιά. Ξέρω ότι μου αρέσει το κλινικό κομμάτι. Ε, μ' αρέσει και με τα παιδιά, απλά δεν θέλω να είναι η εκπαίδευσή μου μόνο για παιδιά. Άρα Εγώ... πας για μεταπτυχιακό κλινικής ψυχολογίας και στα πλαίσια αυτού νου θα μπορείς να δεις και παιδιά. Δεν πας για μεταπτυχιακο-σχολικής εξελιχτικής ψυχολογίας, πας για κλινικής. Ακριβώς. Περισσότερο ενήλικες με ενδιαφέρουν. Οι εφηβοί. Οι ενήλικες, ναι. Ε, και. Εντάξει, το βλέπουμε. Απλά για να ασχοληθεί κανεί με παιδιά θέλει ακόμα μεταπτυχιακή. Ξέρει ότι εσύ είσαι έφηβο ακόμη, ε? Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Πώ νιώθει γι' αυτό, Πάντως, θα πάρα πολύ καλά. Μα τα 22 είσαι έτσι. Ο, σκέφτου να ολοκληρωθούν πλήρω οι πρόστιμοι με το Πέιλοβι. Τι παιδί θα είσαι, βρέ, ε, wow. Έχουμε ακόμα, έχουμε. Είστε καταπληκτικοί. Εσεί είστε η λεγόμενη Generation Z, η ε? Gen Z είστε εσείς. Εσύ yeah. πρέπει να έχει γεννηθεί το 2001. Yeah, 2000. Το 2000, πότε γεννήθηκε, πότε να γεννηθεί, ασου. Yeah. Σεπτέμβρη. Είσαι πιο μικρή από την Κυριακή. Η Κυριακή η κόρη μου γεννήθηκε 2 Δευτέρου 2000, ενώ εσύ γεννήθηκε 7 μήνε μετά. Γι' αυτό yeah. ακόμη είσαι 22 και εμεί είμαστε 23. Wow. wow. Άρα είσαι και εσύ, μιλούσα σήμερα με την κόρη μου και τη... μου λέει, θυμάσαι που είχα μια καμιλοπάρδαλη Τη λέω: Ναι, αυτή την Καμιλοπάρδαλη σου την πήρα την πρώτη μέρα που φύγαμε από την κλινική που γεννήθηκε. Σταματήσαμε σε ένα κατάστημα με παιδικά είδη και σου πήρα την Καμιλοπάρδαλη και σου πήρα και μία σαλιαρίτσα που έγραφε I was born in 2000. In two, I'm a 2000, baby. Mm. Και να πω από απόψε, χωρί να το έχουμε προγραμματίσει, κάναμε αυτή την πολύ ωραία συνομιλία με ένα άλλο παιδί του 2000. Yeah. Όχι yeah. μωράκι. Σα τα μωράκια τότε, αγάπη μου. Okay. Σίγουρα. Ξέρεις πόση πολύ χαρά μου δίνεις. Πάρα πολύ χαρά. Εμένα έχω να δείτε, δηλαδή, πιστεύω ότι οι θέτες του καναλιού ε, θα με νιώθουν γιατί πραγματικά έχω απλά στείλει ένα μήνυμα ή ξέρω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση γιατί σας γνωρίζω σαν άνθρωπο, σας γνωρίζω σαν επιστήμονα αλλά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί... Αγάπη μου, άκου κάτι. Είχα... Όταν ήμουν στην ηλικία σου τελείωσα το πτυχίο μου από το Αριστοτέλειο, πήγα στην Πάφο της Κύπρου και πήγα με όλη μου την καλή διάθεση και την ισοδοξία σε έναν είχε τότε, έναν συνάδελφο, ο οποίος με απέδιωξε. Και μετά ε, είπα δεν θα χάσω την αισιοδοξία μου και μετά άρχισα να κάνω τα πράγματα που ήξερα να κάνω όπως ομιλίες ή να βγαίνω στην τηλεόραση και οι συνάδελφοι μου επιτίθενταν όχι όλοι κάποιοι ξέρεις και είπα όχι ρε μαλάκα όταν εγώ μεγαλώσω και ο νέο παιδί θα το στηρίζω και θα του κάνω ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μου έκαναν όχι όλοι αυτοί οι λίγοι οποίοι προφανώς ένιωθαν και λίγοι Εντάξει, γιατί τώρα μεγαλώνοντας έχουμε μάθει ότι αυτός που νιώθει καλά με τον εαυτό του και ικανός και σίγουρος για την αξία του, δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποστηρίξει και αλλούς ανθρώπους, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει χώρος να προοδεύσουμε όλοι. Ως, ακριβώς, έτσι είναι. Όπως τα είναι λέτε. καταπληκτικό πράγμα να έχουμε συμμαχίες αγάπης οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι να καθόμαστε και να κλεγόμαστε και να λέμε όλοι οι κακοί, όλοι οι νάρκηση μεταξύ του κάνουν κλίκε και όλοι οι ξέρω εγώ. Και σε ίσω επίπεδο συνωμοσιών και λοιπά υπάρχουν αυτέ οι ομάδε στην κοινωνία. Εμεί θα κάνουμε συμμαχίε αγάπη και συμμαχίε αλληλοστήριξη. Αλληλοϊποστήριξη. Αλληλο λοιπόν, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα υπάρχει το link που άμα πατήσετε θα σας βγάλει τη φόρμα Google σας παρακαλώ, απαντήστε όσο περισσότερο γίνεται το ερωτηματολόγιο της Αδαμαντίνης μας, για να τη βοηθήσουμε να κάνει μία έρευνα που να έχει μεγαλύτερα, μεγαλύτερα δεδο, περισσότερα δεδομένα, να είναι πιο επιτυχημένη η έρευνά της και να είναι πιο έγκυρη και επιστημονική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αδαμαντίνη με αυτήν ακριβώ το μετά από αυτό το βίντεο θα πάνε όλα πολύ καλά. Δηλαδή με γεμίσατε αισιοδοξία. Και στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματα μου στον καθηγητή σα, στου συμφιτητέ σου, στι συμφιτήτρε σου και σε όλα τα νέα παιδιά τα οποία αγωνίζεστε πραγματικά για ένα καλύτερο μέλλον. Και θέλω να πω ότι το κάνετε αυτό σε πολύ πιο δύσκολε συνθήκε από ό,τι το κάναμε εμεί. Και σα θαυμάζω και σα αγαπώ. Ευχαριστούμε και εμεί. Πολύ. Σε καλά, αγάπη μου.